πρέπει καταρχήν να δούμε με ποια ωραιότητα κυρία παίζουμε. Για δείτε. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Ελένη. Είμαι η αθλήτρια Νεκταρία Παναγή. Χαιρόμαστε που έχουμε την Νεκταρία, μια πάρα πολύ σπουδαία αθλήτρια που μας έχει χαρέσει ωραιότατες στιγμές στον αθλητισμό μας, η Νεκταρία Παναγή. Είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε? Ναι. Πάμε με την πρώτη ερώτηση. Ποιο τραγούδι άκουγε στο γυμνάσιο? Gimme Gimme των One, Ξέρω Τι Ζητάω, High Five ή Όλα Καλά του Σάκη Ρουβά? Σάκης. Εσύ θα μας πεις, Στέλλα. Εγώ. Ναι. Την άγχωσες τώρα, τη Στέλλα. Είστε κοντά σε ηλικία, δεν είστε? Το Gimme Gimme των One, το Όλα Καλά του Σάκη και... Το Ξέρω Τι Ζητάω από τις High Five. Εγώ είμαι η ζωή, Σάκη, το Ξέρω Τι Ζητάω. Εσύ. Εσύ τι νομίζεις? Σάκη, εμείς ήταν και εποχή, ήταν μόνο. Ήταν όλα. Ήταν και όλα αυτό. Σάκη. Ναι. Έχετε πλέξει το Σάκη. Εγώ νομίζω ότι αν έπαιζε μόνη της Ελένη θα έλεγε το One. Δεν θα έλεγε Σάκη. Μ' αρέσουν και οι High Five. Εσένα όμως. Όλα. Δεν ξέρουμε τη Νεκταρία. Τι άκουγες στην γυμνάσιο, Νεκταρία? Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, θυμάμαι πολύ καλά, άκουγα Ξέρω Τι Ζητάω από τις High Five. Ξέρω τι ζητάω, τίποτα δεν μένει πια να με κρατάει, μόνο αυτό μετράει, ξέρω τι ζητάω. Δεν θυμάμαι άλλο. Ξέρω τι ζητάω από τις High Five, δεν το βρήκατε, δεν πήγατε μάλιστα καθόλου προς τα... Η Στέλλα πήγε λιγάκι προς τις High Five, δεν το βρήκατε. Κούκλα είναι η Νεκταρία. Πάρα πολύ όμορφη. Πολύ όμορφη, μπράβο της. Επόμενη ερώτηση. Αν υπήρχε υπουργός αθλητισμού του την αφορά, σε ποιον παρουσιαστή θα έδινε τη θέση? Στο Γιώργο Ρούσο, στο Μάριο Αβραμίδη ή στο Χρήσανθο Τσουρούλη? Σε ποιον από τους τρεις κυρίους, δύο κυρίους και έναν? Μια ερωτήση τι σε έκαμε, είναι δυσκολούδα. Υπουργό αθλητισμού. Ναι, υπουργό αθλητισμού θα έχουμε εδώ πέρα. Υπουργό αθλητισμού. Τσουρούλη. Στέλλα. Λες να πω όσο για πλάκα. Σκέφτηκα. Τι εννοείς, Ελένη, σήμερα? Ωραία, θέλω να εδώ να ξεκλώσεις. Τι εννοείς το Γιώργο Μουσικαπλάκο? Θέλω να ξεκλώσεις τις αθλητικές σου γνώσεις. Πες μου τι ξέρεις. Ρώτα μου τι θέλεις. Δεν ήξερα σε τι να ρωτήσω, δεν ήξερα σχέδιο. Άρα είσαι εσύ ο συνομιλητής που πρέπει να σταθεί απέναντί μου. Και όχι εγώ που δεν μπορώ να κάνω υπουργός αθλητισμού. Βάλε τον Γιώργο. Για πλάκα, θα με πάρετε τώρα. Ναι. Ωραία, για πλάκα έχεις πει εμένα. Ναι, Γιώργο. Θα έδινα το ρόλο στο Γιώργο Ρούσο, γιατί είμαι περίεργη. Τι μπορεί να κάνει στο χώρο του αθλητισμού? Oh no! Oh no, ακριβώς, oh no. Από περιέργεια με έβαλε, όχι για πλάκα όμως. Για πλάκα, Γιώργο, μου έβαλε για πλάκα, πλάκα. Έτσι είπε, έτσι είπε. Δεσμεύομαι ως υπουργός αθλητισμού ότι θα κάνω πολλά πράγματα. Αν βρείτε άλλο ένα, έχετε κερδίσει το παιχνίδι. Τι θα έκανε μπροστά στην κάμερα? Ζέσταμα για αγώνες στίβου, γιόγκα ή σπαγκάτο? Το σπαγκάτο είναι εντυπωσιακό. Ναι, λέγαμε το άλλο. Σωστά. Απαγορεύεται να κάνει δηλαδή ο Ζέσταμα, γιόγκα. Ζέσταμα. Αφού είναι ζέσταμα. Θα μας δείξει ένα ζέσταμα στίβου, δηλαδή. Ναι. Αυτή είναι η επιλογή σας. Πάμε να δούμε τι έχει κάνει η Νεκταρία. Γιόγκα δεν ξέρω, σπαγκάτο δεν μπορώ να κάνω. Μπράβο, Νεκταρία μου! Θα μπορούσε να γίνει και μοντέλο και... Όχι, την εθέλαμε έτσι πρωταθλήτρια, όπως είναι. Μας αρέσει η Νεκταρία. Τι ωραία που είναι. Ως πρωταθλήτρια. Έχετε κερδίσει, παιδιά, τα δύο μάλλη πάντα από την Prestige και πάμε να μάθουμε λίγα πράγματα ακόμα για την Νεκταρία. Τι θα την ενοχλούσε περισσότερο στον σύντροφό της? Να βγάζει πολύ λεπτά τα φρύδια του, να παίζει καθημερινά βίντεο games με τους φίλους του ή να αφήνει το χρησιμοποιημένο ξυλάκι των αυτιών στο νεροχύτη? Το τρίτο λέω. Έτσι κι αλλιώς έχουμε κερδίσει. Εγώ λέω το τρίτο. Το ξυλάκι των αυτιών, τι είπα, το πρώτο ήταν να βγάζει πολύ λεπτά τα φρύδια. Να βγάζει τα φρύδια, αλλά αυτό το παρακάνει λίγο. Ξυλάκι των αυτιών. Αφού κερδίσαμε. Αντωνέτα, μωρέ. Αντε.
Με την παλονέτα θα έχει θέμα, έτσι. Λεκαριά. Το δεύτερο δεν θα με ενοχλούσε καθόλου. Από το πρώτο και το τρίτο. Το πρώτο. Θα με ενοχλούσε να βγάζει πολύ γύρω από τα φρύγια. Μάλιστα. Για μας το ίδιο κάνει. Νίκη για τα παιδιά συγχαρητήρια.